Εργασίες για την ενίσχυση της ασφάλειας στο δικό τμήμα από τη Βερδικούσα και τη Διασταύρωση Σικιάς και από την Κοινοτική Οδό από τη Διασταύρωση Σικιάς ως το χωριό Βλαχογιάννη δρομολογεί η Περιφέρεια Θεσσαλίας. Η Οικονομική Επιτροπή ανέκρινε το πρώτο πρακτικό της ανεκτής διαδικασίας δημοπράτησης του έργου προϋπολογισμού 611.000 ευρώ με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Αυτή τη στιγμή έχουμε εντάξει μια σειρά έργων, όπως σε συνεργασία με το Δήμο Ελασσόν, σε συνεργασία με τον Δήμαρχο. Προχωράμε έργα Λίντερ, που είναι η αίθουσα προβολής του πολιτισμού στην Ελασσόνα, ένα έργο μέσω του Λίντερ που εφορέα υλοποίηση στο Δήμο προϋπολογισμού περίπου 400.000 ευρώ. Ανάλογα αλλάζουν όψη παιδικές χαρές μέσω του Λίντερ της Περιφέρειας Θεσσαλίας σε Κοιλάδα, Μάνδρα και Κουλούρι. Φορέας υλοποίησης είναι ο Δήμος Λαρισαίων, 136.000 ευρώ, συνεργασία με τον Δήμαρχο, τον Αποστόλη του Γκαλογιάννη. Αλλά ταυτόχρονα δίνουμε τη δυνατότητα της ασφαλούς μετακίνησης των ανθρώπων από τη Βερδικούσα στη Σικιά με ένα έργο Βερδικούσα Σικιά Σικιά Βλαχογιάννη προϋπολογισμού 611 εκατομμύριων ευρώ, ένα έργο οδοποιίας. Παράλληλα, η Περιφέρεια Θεσσαλίας έδωσε και έγκριση για τη δημοπράτηση του έργου Άρδευση Αμπελιών και της Βασιλικής του Δήμου Μετεώρων. Τα πολιτιστικά μνημεία έχουν αρχίσει πλέον να παράγουν έργα. Δηλαδή, εμείς έχουμε όλη την στρατηγική, έχουμε διαθέσει και εξασφαλίσει χρήματα για τη χρηματοδότηση των πολιτιστικών μας και θρησκευτικών μας μνημείων. Γι' αυτό και η Περιφέρεια Θεσσαλίας δίνει τη δυνατότητα και αποκαθιστά και αναδεικνύει το κάστρο της Κιάθου. Ένα έργο προϋπολογισμό 2,8 εκατομμύριων ευρώ, ένα έργο που ήταν ζητούμενο να γίνει τόσα χρόνια, στη συνεργασία με την κυρία Μενδώνη, την Υπουργό Πολιτισμού, αλλά και μετά από προς μεγάλη προσπάθεια του Δήμου Σκιάθου για να κάνει να βοηθήσει για τις μελέτες. Εντάξαμε το έργο αυτό και προχωράμε, όπως εντάξαμε και το έργο της συντήρησης δύο εκκλησιών, της Παναγίας Κουνίστρας στη Σκιάθο και της Παναγίας στην Σκόπελο. Τέλος, ο Περιφερειάρχης έδωσε και έγκριση για τη δημοπράτηση του έργου αίθουσα προβολής τοπικού πολιτισμού Ελασσόνας προϋπολογισμού 391.000 ευρώ με χρηματοδότηση μέσα από το Λίντερ.